Καλησπέρα, καλό βράδυ αμέσως καλωσορίζοντάς τον και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα κύριε Γιαννούλη, εγώ ευχαριστώ. Και δεν είναι έτσι εύκολο σαν εισαγωγή να επικαλεστώ και την ηλικία, νέος άνθρωπος κι εσείς, νέος άνθρωπος κι εγώ, θεωρητικά ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Έχω μία απορία, μία ανησυχία κάθε φορά που μία νέα εκπομπή ξεκινάει και βγαίνει στον αέρα. Αν όλα αυτά που συζητάμε ή θα συζητήσουμε μπορούν να αγγίξουν, να ευαισθητοποιήσουν, να φτάσουν στον κόσμο γιατί ενδιαφέρεται ή γιατί απλά έχει πλήρως απογοητευτεί από την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου, είτε είναι συμπολιτευτικός είτε αντιπολιτευτικός και απλά κάνει ότι τον ακούει ή ακόμα χειρότερα αδιαφορεί παγερά, κύριε Αντμιρά. Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα ότι πρώτα απ' όλα απάντηση δεν θα βρείτε εύκολα. Κανείς μας δεν ξέρει για 100% τι συμβαίνει και στο μυαλό του οποιοδήποτε ανθρώπου παρακολουθεί τηλεόραση και νιώθει μια απόσταση από τα πολιτικά. Αλλά εγώ με τις άποψεις ότι πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Μικρές ψηφίδες που ο καθένας μπορεί να προσφέρει στο δημόσιο διάλογο για θέματα που μας αφορούν όλους, νομίζω ότι κάποια στιγμή πολλές μαζί δημιουργούν ένα μοσαϊκό πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει κάποιος για ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που περιγράφεται δεν είναι, προϋποθέτει μια αναγκαία συνθήκη ότι είναι αξιόπιστα αυτά τα επιχειρήματα, ότι δεν κρύβεται από πίσω του σκοπιμότητα, στην περίπτωση της πολιτικής ή πολιτική σκοπιμότητα, και ότι είναι αυθόρμητα, είναι πηγαία και ειλικρινή. Αυτό κοιτάξτε, ο καθένας είτε το αντιλαμβάνεται από μια συζήτηση που βλέπει, ενώ ο ακροατής ξέρει, έχει ο κόσμος το κριτήριο να καταλάβει ποιος λέει παραμύθια, να το πω απλά, ποιος λέει αυτό που πραγματικά πιστεύει. Αλλά και αν έρθω από την πλευρά των πολιτικών, βλέπετε, εγώ δυσκολεύομαι λίγο να κατατάξω τον εαυτό μου στους πολιτικούς. Κυρίως σκέφτομαι δημοσιογραφικά. Ναι. Λοιπόν, και από την πολιτική είμαι περαστικός. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πάντοτε, ως δημοσιογράφος ειδικά, είχα μία καχυποψία, να το πω έτσι, έναντι των πολιτικών. Φτάσαμε αυτό σε μία νέα συνθήκη όπου οι δημοσιογράφοι δεν θεωρούνται καλύτεροι από τους πολιτικούς. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Και αυτό αναδεικνύει και τα προβλήματα του κλάδου μας, αξιοπιστίας. Αλλά μπορεί να είμαστε σχετικά νέοι. Έχουμε νομίζω και δύο μεγάλη διαδρομή στην δημοσιογραφία. Εγώ για να καταλάβετε, φέτος κλείνω 29 χρόνια έχοντας μισθολόγιο δημοσιογραφικό. 29 χρόνια, σχεδόν 3 δεκαετίες. Λοιπόν, άρα θα σας πω ότι ό,τι και να πούμε, σίγουρα ο κόσμος το περνάει από διάφορα φίλτρα και ξέρει εκείνος να κατατάξει τον οποιοδήποτε συνομιλητή ή ομιλητής το αν λέει την πραγματικότητα ή όχι. Και ξέρετε, αρχίζω έτσι, όχι γιατί ξαφνικά βράδυ Τετάρτης με έπιασε μόνο φιλοσοφική, ίσως και μεταφυσική. Ναι, ήταν λίγο περίεργη εισαγωγή. Ναι, δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά έχω τον φόβο ότι στη μάχη της ατάκας, στη μάχη της εντύπωσης, στη μάχη ενός επιχειρήματος που υπάρχει μια είτε ορατή είτε αόρατη κομματική γραμμή, ότι αυτό πρέπει να το πω. Αν δεν το πω, δεν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου για το κόμμα μου. Ίσως χάνουμε την ουσία μια συζήτηση που αφορά και την επικαιρότητα και δεν την προσπερνώ ούτε την αποφεύγω. Γύρω από την οικονομία, από το χρέος, από τα πολιτικά διέξοδα, από την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση Ελλάσσων και Μίζων, έντονη κριτική για αυτά τα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης. Σύμφωνοι, αλλά να σας πω κάτι. Τουλάχιστον εμείς στο ποτάμι είμαστε, θα έλεγα, αρκετά ελεύθερα πνεύματα και μπορούμε να εκφράζουμε τη γνώμη μας χωρίς απαραίτητα να είναι δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, η κομματική γραμμή. Εμείς έχουμε γραμμή κοινής λογικής και πάνω σε αυτήν πατάμε. Εγώ πάντως σας υπόσχομαι ότι θα είμαι όσο πιο αυθόρμητος γίνεται. Αυτή η κοινή λογική δίνει απάντηση σε ένα επίκαιρο ερώτημα. Αυτό που ζούμε αυτές τις ημέρες είναι πραγματικά μόνο ευθύνη μιας κυβέρνησης ή μπροστά στην πολιτική αντιπαράθεση και στην έντονη κομματική προσδοκία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει αν τα πράγματα φτάσουν σε αδιέξοδο. Ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον από το Μάιο, από τον Απρίλιο του 10 εχθρικό απέναντι στη χώρα. Κύριε Γιαννούλη, κοιτάξτε, αν η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν φταίει η παρούσα κυβέρνηση μόνον. Φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά κυρίως, θα σας το πω έτσι απλά. Δεν με ενοχλεί καθόλου να πείτε ότι φταίει μόνο και αυτή η κυβέρνηση. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Όχι, άλλο με ενοχλεί. Φταίνε και οι πολίτες. Όταν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Διότι, κύριε Γιαννούλη, ακούστε. Το ευρωπαϊκό διεθνές περιβάλλον, ό,τι και να είναι σφιχτό, αυστηρό, σκληρό το ένα το άλλο. Κανένα διεθνές περιβάλλον δεν φύτεψε και δεν έκτισε αυθαίρετα σε ρεματιές, σε αρχαιολογικούς χώρους. Κανένα διεθνές και ξένο περιβάλλον, ας πούμε, δεν οδηγεί
πολλούς από τους συμπολίτες μας σε πράξεις ανευθυνότητας. Δείτε πώς οδηγούν οι Έλληνες. Δείτε με πόσα κόκκινα φανάρια παραβιάζουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία έχει χάσει λίγο τον μπούσουλα. Και αν θέλουμε λοιπόν να βγούμε ξανά στο ξέφωτο και να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν δικαιώματα βεβαίως, αλλά και υποχρεώσεις όλων μας. Εάν τηρούσαμε, αυτή είναι για μένα η αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα ξανά μπροστά. Αλλά φταίνε και οι πολιτικοί που λένε ωραία ψεματάκια, φταίνε και οι πολίτες που τα ακούνε και δεν βάζουν την κοινή λογική για την οποία μιλήσαμε πριν να λειτουργήσει και να πούν ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται. Αυτά που ακούω είναι κάλπικα. Οι πολιτικοί της ελάσσονος αντιπολίτευσης που δημιουργούν έβηχα σχήματα και επιχειρήματα, αναφέρομαι και στο ποτάμι, πολλές φορές λιγάκι απλουστευτικά για μία άλλου τύπου μαγικών λύσεων. Κοιτάξτε. Θα σας το εξηγήσω. Άλλου τύπου μαγικών λύσεων. Ναι, δεν το καταλαβαίνω, ναι. Οι άλλου τύπου μαγικές λύσεις είναι ότι παίρνουμε ένα κορυφαίο παράδειγμα, ίσως προκλητικό, ίσως που δημιουργεί μια εντύπωση, αλλά από πίσω του δεν κρύβεται το πραγματικό μέγεθος ενός προβλήματος που οδηγεί πραγματικά σε λύσεις. Αναφέρομαι κατά καιρούς τις διατυπώσεις που έχετε κάνει για τα λάθη, τις παθογένειες των Ελλήνων. Αυτό που λέτε πριν για το ότι κτίζουν αυθαίρετα και όλα αυτά. Το ένα δεν αναιρεί το ότι υπάρχουν βασικοί πυλώνες προβλημάτων. Η οικονομία, το χρέος και το αδιέξοδο αυτού του παραγωγικού μοντέλου είναι ένα βασικό ζήτημα. Με κάποια επιχειρήματα ή κάποιες έτσι... Το χρέος, ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι λίγο γενικό λόγο αυτό που μου λέτε. Το ποτάμι δεν λέει έβηχα πραγματάκια. Ίσα-ίσα το ποτάμι λέει, θα έλεγα, δύσκολα πραγματάκια. Όταν λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα και να δίνονται 3 και 4 ευκαιρίες στους δημοσίους υπαλλήλους να εξελιχθούν. Να σας πω ένα εύκολο πραγματάκι για να γίνουμε πιο καλύτεροι. Αλλά προσέξτε. Να σας πω ένα εύκολο πραγματάκι, γιατί ίσως δεν έγινα κατανοητός εγώ. Ναι. Ακριβώς για το δημόσιο που λέτε. Έχετε στις τάξεις σας έναν υποδειγματικό, αν δεν κάνω λάθος, έχει θητεύσει και βουλευτής, δημόσιο υπάλληλο. Ο οποίος έχει περιγράψει ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα το μέγεθος του δημοσίου, είναι η λειτουργία του. Η αποδοτικότητά του. Η ποιότητά του. Δεν είναι οι άνθρωποι αριθμοί. Ακριβώς. Είναι οι δράσεις, το θεσμικό πλαίσιο και η λειτουργία του. Πολλές φορές όμως δίνεται την εντύπωση ότι εάν περιοριστεί ο αριθμός, λύνεται μαγικά ένα πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ειδικά για το δημόσιο, εμείς λέμε το εξής. Ότι, όπως σας έλεγα πριν, ότι χρειάζεται να επιβραβευθούν οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να εξελιχθούν, να πάρουν ευθύνες, αλλά ο χυλός, ο γενικότερος, γιατί έτσι είναι φτιαγμένο το σύστημα του δημοσίου, δεν τους αφήνει να προκόψουν. Και χθες, μάλιστα το βράδυ, αγαπητή κύριε Γιαννούλη, μια που αναφερθήκαμε στον κύριο Καρκατσούλη, τον ξέρετε αυτό δημόσιο λειτουργό, ο οποίος τίμησε και το ελληνικό κοινοβούλιο, κατά την άποψή μου, με το να είναι βουλευτής κατά την πρώτη θητεία του ποταμιού το 2015. Λοιπόν, εχθές κάναμε μια εκδήλωση με το P2. Το P2 είναι ένα Ινστιτούτο που έχει ανεξάρτητο αυτόνομο, που όμως φτιάχτηκε από το ποτάμι και μας παρουσίασε ο κύριος Καρκατσούλης μαζί με άλλους αξιόλογους συνομιλητές την πρότασή μας, την πρόταση του ποταμιού για το δημόσιο. Θέλω να σας πω το εξής. Παρουσιάστηκε με τέτοια λεπτομέρεια ο κακός, να το πω έτσι, δαίμονας που κατατρώει τις προσπάθειες τις σωστές στο δημόσιο, που ήταν εντυπωσιακό. Έλεγε, για παράδειγμα, για μια μεταποιητική επιχείρηση στον τομέα της εστίασης και των τροφίμων χρειάζονται 147 διαφορετικά χαρτιά. Ναι. Παρουσιάσαμε με ποιον τρόπο τα 147 χαρτιά θα γίνουν 2. Εμείς λοιπόν κάνουμε δουλειά στο ποτάμι. Δώστε μου ένα δείγμα αυτού του τρόπου. Έχει ενδιαφέρον. Τι λέτε? Ένα μικρό δείγμα αυτού του τρόπου που περιγράφεται το 147 να γίνει. Θα σας πω. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων 7 συναρμοδίων υπουργών σε ένα υπουργείο και λίγο μετά, αυτό θα ήταν το ιδανικό, να πάει στην περιφέρεια. Τα υπουργεία πρέπει να είναι επιτελικά, όχι εκτελεστικά. Δεν πρέπει τα υπουργεία να κάνουν μελέτες, ξέρω εγώ, περιβάλλοντος. Αυτά πρέπει να τα κάνουν άλλοι και το Υπουργείο να βλέπει εάν τηρούνται ή όχι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές πρακτικές λύσεις που θα διευκολύνανε λίγο την κατάσταση της οποιαδήποτε κυβέρνησης να ελαφρύνει λίγο τα πράγματα. Αλλά έρχομαι και στο χρέος που είπατε.
Εγώ πάντως πριν πάμε στο χρέος, κύριε Αμυρά, οφείλω να σας μεταφέρω, επειδή μου ακούστηκε και αυτό που περιγράψατε λίγο γενικόλογο, απλά να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Έχω ως προσλαμβάνουσα παράσταση. Δεν είναι γενικόλογο. Έχω ως προσλαμβάνουσα παράσταση. Όταν λέμε ότι υπάρχουν. Μισό λεπτά, κύριε Γιαννούλη, γιατί μου λέτε ότι λέω γενικόλογα πράγματα. Καθόλου. Όταν έχουμε 17 συγκεκριμένες διευθύνσεις. 7 διαφορετικών υπουργείων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν αρμοδιότητες και συναρμοδιότητες μεταξύ τους αντιφατικές, συγκεκριμένες, και εμείς παρουσιάσαμε έναν οδικό χάρτη, ένα απλό, πώς να το πω έτσι, οδηγό, το πώς από τις 140 τόσες κινήσεις και υπογραφές και διοικητικές πράξεις θα πάμε στις 2. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου γενικόλογο. Ωραία. Θέλω απλά να σας θυμίσω ότι οι συνάδελφοί σας, κυρίως που κάθονται εξ αριστερών αλλά και δίπλα σας, έχουν την ευθύνη, την νομοθετική ευθύνη, γιατί εκεί αναζητάτε η μήτρα του κακού, και για το εξής. Και οι 300 εξής. Έχουν την νομοθετική ευθύνη. Ορίστε. Και οι 300 έχουν την νομοθετική ευθύνη. Ναι, η πλειοψηφία έχει μια αυξημένη ευθύνη έναντι των 300 παλαιότερα. Ναι. Την ευθύνη για το ότι στην περιφέρεια, για παράδειγμα, Δυτικής Μακεδονίας, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Μεταξύ δύο νομαρχιών παλιά που τις λέγαμε, τώρα είναι αντιπεριφέρειες, στη Δυτική Μακεδονία. Σε δύο νομαρχίες, σήμερα, για να ανοίξεις ένα καφενείο, απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά. Δηλαδή, στην Κοζάνη θέλει 10 δικαιολογητικά, στην Καστοριά θέλει 12 διαφορετικά δικαιολογητικά. Αυτό, αν δεν στερείται λογικής, τότε ποιο. Εννοείται. Και αυτό ερχόμαστε λοιπόν στα λόγια μου. Ότι αυτό το δημόσιο θέλει μία λεπτοβελονιά, θέλει ψηλοδουλειά για να ανασάνει και το δημόσιο, να δουλέψει πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά, πιο οικονομικά, αλλά και για να ελαφρύνει η ιδιωτική οικονομία. Διότι η ιερά γελάδα αυτού του τόπου είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που παράγει, που ερευνά, που εξάγει, που φορολογείται, που χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα έπρεπε το δημόσιο να κάνει δουλειά σωστή, με κανόνες, διαβίαστατη, και να βγάζει εμπόδια, όχι να δημιουργεί εμπόδια σε εκείνον που παράγει. Σε αυτή τη χώρα, και κύριε Αμυρά, εγώ ξέρετε, κύριε Γιαννούλη, με συγχωρείτε. Είμαι υπηρώτης, είμαι από τα Γιάννενα. Λοιπόν, είμαι υπηρώτης. Ήμουν παιδάκι μικρό και άκουγα ότι θα φτιαχτεί το αεροδρόμιο, θα μεγαλώσει, θα επεκταθεί. Κοντεύω τα 50 και το αεροδρόμιο είναι στο ίδιο χάλι. Τώρα, μάλιστα, υπάρχει και το εξής. Ενώ υπήρχε σταθμός ανεφοδιασμού για τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο των Ιαννίνων, τώρα πια καταργήθηκε αυτός ο σταθμός ανεφοδιασμού. Και λένε τώρα οι γιαννιώτες, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι τουρίστες, μα πώς θα πάω εγώ στα Γιάννενα όταν έχει δύο αεροπλάνα την εβδομάδα, πώς θα αξιοποιηθεί τουριστικά. Έκανα ερώτηση εγώ, περιμένω τον κύριο Σπίρτζη να μου απαντήσει. Και εδώ υπάρχει βέβαια, σας λέω, δείτε μία ανισορροπία. Στην Ήπειρο, στο Άκτιο, υπάρχει το αεροδρόμιο που πήγε πια στη Φράπορτ, στους Γερμανούς. Θα δούμε δηλαδή, προσέξτε, ένα αεροδρόμιο των Ιαννίνων που ανήκει στο δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, να μαραζώνει, γιατί ούτε καύσιμα δεν θα μπορούν να έχουν και να έρχονται πτήσεις και τσάρτερ ειδικά, και ένα άλλο στον ιδιώτη που απέχουν μερικά εκατοντάδες χιλιόμετρα και ούτε, να ανθίζει. Λοιπόν, εγώ λέω ότι και το δημόσιο μπορεί να κάνει σοβαρή δουλειά και σωστή δουλειά προς όφελος του κοινού καλού, αρκεί να μπουν κάποιες προϋποθέσεις έτσι ρεαλιστικές και αξιόπιστες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, ως πολίτης κυρίως, στο ότι ναι, υπάρχουν παραδοσιακά κάποιες ομάδες, είτε εργαζομένων, είτε κοινωνικές ομάδες, που καλομάθαν ή κακομάθαν. Θέλετε να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, θέλετε να είναι οι οδηγοί, θέλετε να είναι μια σειρά άλλων κοινωνικών ομάδων. Οι άνθρωποι της ελεύθερης οικονομίας, αυτό που ορίζουμε στην Ελλάδα ελεύθερη οικονομία, όπως ορίσαμε παλιότερα την ελεύθερη τηλεόραση, και μόνο ελεύθερη δεν ήτανε, δεν έχουν κακομάθει. Ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την σχολή, την ελληνική σχολή της φοροαποφυγής σε αυτή τη χώρα? Από την ιερή αγελάδα της ελεύθερης οικονομίας δεν προέρχονται? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν εφιστεί? Αυτοί δεν ανήκουν στην ιερή αγελάδα. Αυτοί που μου λέτε είναι αεριτζίδες. Όχι, μισό λεπτάκι. Μου μιλάτε για αεριτζίδες με 30% σε αυτή τη χώρα φοροδιαφυγή. Άρα όλη η Ελλάδα είναι αεριτζίδες. Τι είναι αυτή τότε? Τι είναι αυτή? Ξέρω, εσάς αυτό. Αεριτζίδες είναι και κατσαπλιάδες. Όποιος φοροκλέβει, όπου και σφοροδιαφεύγει, είναι ένας ποταπός κοινωνικά άνθρωπος. Τι λέμε τώρα? Εγώ σας μιλάω για τον ιδιώτη που πασχίζει, που επενδύει, που δίνει θέσεις εργασίας. Δεν σας λέω για τα λαμόγια εγώ. Και επιπλέον και κάτι άλλο που είπατε για την ελεύθερη τηλεόραση, ότι δεν είχαμε ελεύθερη τηλεόραση, την ιδιωτική τηλεόραση. Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ έχω δουλέψει και στον Αντένα και στο Σταρ. Κανείς δεν μου είπε τι να πω ή τι να μην πω.
έβγαζα ρεπορτάζ που ερχόντουσαν σε αντίθεση με την εργοδοσία τότε που εργαζόμουν. Κανείς δεν τόλμησε να μου πει ή να μου αφαιρέσει το ρεπορτάζ. Αν το έκανε, εγώ θα πήγαινα πρώτα στην ΕΣΥΑ και θα έβγαζα ανακοίνωση. Θέλω να πω λοιπόν, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι, δεν είσαι πρόεδρος. Αν πιστεύετε υπήρχαν ότι ήταν ελεύθερη τηλεόραση. Υπήρχαν σοβαροί δημοσιογράφοι, υπήρχαν άνθρωποι στην ιδιωτική τηλεόραση, αξιολογότατοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τους θεωρήσουμε ότι ήταν ολιγοντοί λογοκριτές. Δεν ανέφερα για την ποιότητα και το έργο της πλειοψηφίας των Ελλήνων συναδέλφων μας. Είπατε ότι μόνο ελεύθερη τηλεόραση δεν ήταν. Γιατί το λέτε αυτό. Μία τηλεόραση, ναι, δεν είναι ελεύθερη. Μία τηλεόραση δεν είναι ελεύθερη μόνο όταν υπάρχει ένας αμοιράς που δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι ή μία πολύ μεγάλη ομάδα επαγγελματιών. Είναι λίγο πιο σύνθετο το ελεύθερη τηλεόραση. Να μιλήσουμε για την κακή ποιότητα της ιδιωτικής τηλεόρασης μαζί σας. Ούτε συζήτηση. Γιατί εγώ έχω δουλέψει και στα ιδιωτικά. Η ποιότητα δεν είναι δείγμα ελευθερίας. Και μπορώ να κάνω συγκρίσεις. Αλλά η ελευθερία είναι, θα σας πω, η ελευθερία είναι το να δίνεις μικρόφωνο και τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε, όχι στον οποιοδήποτε, σε αυτόν που εμπλέκεται σε κάτι να πει τη γνώμη του. Είχαμε πολυφωνία. Το να εθίζεις μια κοινωνία στη φτήνια είναι κομμάτι ανελευθερίας. Φυσικά και είναι. Αυτό περιέγραψα. Φυσικά και είναι. Όχι. Δεν ήταν όλη η ιδιωτική τηλεόραση μια φτήνια. Μα δεν είπα για όλοι. Καλά, μην μείνουμε σε αυτό. Εντάξει, επειδή. Ας μην μείνουμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Όπως υπάρχουν παντού οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες, έτσι θα το βρούμε και στην τηλεόραση και στην ιατρική επιστήμη και στους οικοδόμους και στους υδραυλικούς. Εκεί είναι που πρέπει να αποφεύγουμε τις ισοπεδώσεις και τις γενικεύσεις. Γιατί εκεί είναι μετά που θα πει ο τηλεθεατής, όταν θα δει τον Αμυρά και τον Γιαννούλη να μιλάνε, α, τι θα μας πούνε αυτοί, μία από τα ίδια, ας κρατήσουμε αποστάσεις. Όχι. Γι' αυτό προτείνω σε αυτήν την εκπομπή, επειδή δεν υπάρχει μάχη της ατάκας και υπάρχει ο χρόνος, να λέμε και μερικές αλήθειες, όσο σκληρές και αν είναι. Τι πιστεύετε τώρα θα γίνει Βεβαίως. Με το ζήτημα, αυτό που ήδη πενιχθήκαμε και έπρεπε, θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά μας πήρε η συζήτηση λίγο πιο κάτω, σε σχέση με το χρέος, σε σχέση με τις συμφωνίες που είναι μπροστά και ποια θα είναι και η στάση του ποταμιού για να είμαστε ακόλουθοι με όλα αυτά που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα για την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου. Βεβαίως. Ακούστε, πρώτα απ' όλα, μεγάλες ευθύνες έχουν οι δανειστές για το ότι η χώρα βρίσκεται διαρκώς σε μία τραμπάλα, μία πάνω, μία κάτω. Μεγάλες ευθύνες. Δεν μπορούν να βρουν μεταξύ τους το Δουνουτού με την υπόλοιπη Τροϊκά. Έλεος δηλαδή. Τόσα χρόνια τι συζητάνε. Μεγάλες ευθύνες έχει βεβαίως και η παρούσα κυβέρνηση. Διότι αφήνει τα πράγματα να σαπίζουν και δέχεται χειρότερους όρους. Αλλά κυρίως διότι έχει υπερφορολογήσει το σύμπαν. Τι θα γίνει με το χρέος. Μακάρι να ήξερα τι θα γίνει εδώ που φτάσαμε. Ωστόσο, από ό,τι βλέπω εγώ από τις δηλώσεις των ξένων, μέχρι το τέλος μέσα του 18. Δεν θα πάρουμε, φοβάμαι, καθαρή λύση για το χρέος. Βέβαια, αυτό που σας λέω δεν το λέω εγώ, το υπέγραψε και ο κύριος Τσακαλώτος. Στο Eurogroup του Μαΐου του 2016 υπέγραψε ότι η συζήτηση για το χρέος θα ανοίξει με την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, δηλαδή τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2018. Και εκεί λένε οι ξένοι ότι εμείς πατάμε. Εκείνοι δηλαδή, πατάνε εκεί. Τι να σας πω, το θέμα είναι να έχουμε ανάπτυξη. Να έρθει αυτή η περιβόητη λέξη, η ανάπτυξη που την ακούω και έχει γίνει καραμέλα σε όλους. Η ανάπτυξη σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τόσα εμπόδια σε κάποιον που θέλει να επιχειρήσει και όχι τόσο υψηλή φορολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και το επαναλαμβάνω. Μου έστειλε μία μικρή εταιρεία, μία μικρομεσαία ΑΕ, ένα σημείωμα με τον ισολογισμό τους και τα στοιχεία τους τέλος πάντων και μου λέγανε το εξής. Και μάλιστα το ανέγνωσα στη Βουλή παρουσία του κ. Τσίπρα και έδειξε να τον ενδιαφέρει το θέμα. Λοιπόν. Μου λέγανε αυτοί οι άνθρωποι ότι εμείς πέρσι, το 2016, καταφέραμε καθαρά κέρδη ως ανώνυμη εταιρεία 100.000 ευρώ. Δεν είχε καμιά μεγάλη εταιρεία, μια μικρή για ανώνυμη εταιρεία. Από τις 100.000 ευρώ, οι 78.000 ευρώ πήγανε σε φόρους, σε εισφορές, σε μερίσματα και σε προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, μείνανε από τις 100.000 καθαρό κέρδος 22.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής θα το σκεφτεί διπλά να έρθει στην Ελλάδα να κάνει την επένδυση όταν το περιθώριο του κέρδους του είναι τόσο μικρό. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να μειώσουμε αυτή τη φορολόγηση, τότε πιστεύω θα έχουμε βάλει ένα μικρό πετραδάκι από αυτά τα πολλά που χρειάζεται να φέρουμε για να χτίσουμε τον πυλώνα, να χρησιμοποιήσω και εγώ την έκφραση αυτή, της ανάπτυξης. Αυτή είναι η δική μου θέση. Σε αυτό που περιγράψατε, θα πρέπει να ήταν ανόητος κάποιος να πει ότι δεν έχετε δίκιο και δεν ακούγεται λογικό. Και θα έβαζα και ένα ακόμα επιχείρημα ότι αν δεν κερδίσει κάποιος, γιατί να το κάνει. Σύμφωνοι. Ναι. Επειδή όμως υπάρχει μια ιστορική διαδρομή, η χώρα έφτασε εκεί που έφτασε κυρίως λόγω της φαυλότητας και σοβαρών τεράστιων ευθυνών
του πολιτικού συστήματος. Συμφωνώ. Άνοιξε η χύτρα, έγινε η έκρηξη και από το 10 έως και σήμερα, αν θα σας ζητούσε κάποιος πολύ απλοϊκά, πολύ ανθρώπινα, γιατί ρε εσύ Γιώργο φτάσαμε σε αυτό το σημείο να τυραννιόμαστε 7 χρόνια, τι θα απαντούσατε, γιατί δεν υπήρξε εθνική συνεννόηση από την αρχή, γιατί η αντιμετώπιση της κρίσης έγινε αντικείμενο μονοκομματικών ή ολιγοκομματικών κυβερνήσεων, αλλά όχι του συνόλου του πολιτικού κόσμου που έχει ακέραιη την ευθύνη για το ότι φτάσαμε εδώ. Θα σας πω γιατί. Θα έλεγα λοιπόν σε κάποιον ότι γιατί δεν το κάνουμε όπως οι Κύπροι. Οι Κύπροι που μπήκαν στα μνημόνια μετά από εμάς και βγήκαν πριν από εμάς, όταν βρεθήκαν μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα, ότι δεν τους δάνειζε και εκείνους κανείς, κανείς δεν τους δάνειζε, και ότι ήταν μπροστά στη χρεοκοπία, βάλαν στην άκρη τα κομματικά λάβαρα και τις σημαίες και φτιάξανε μια ατζέντα με χαρτί και με μολύβι όλες τις πολιτικές δυνάμεις και υποστήριξαν τις λεγόμενες εκεί δικές τους μεταρρυθμίσεις. Εδώ, δυστυχώς, με το που μπήκαμε μπροστά στην πραγματικότητα των μνημονίων, τα οποία μνημόνια είναι η απάντηση, είναι το τέλος, είναι το αποτέλεσμα της χρεοκοπίας της χώρας. Δεν χρεοκοπήσαμε επειδή μπήκαμε στα μνημόνια. Μπήκαμε στα μνημόνια γιατί χρεοκοπήσαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, οι πολιτικές δυνάμεις στάθηκαν ανάξιες των καιρών και των αναγκών της χώρας. Έπρεπε να βάλουν τον κομματικό εγωισμό κάτω και να φτιάξουν μια ατζέντα και να πούνε αυτά θα κάνουμε στην υγεία, αυτά στην παιδεία, αυτά στην οικονομία. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα τα υποστηρίζουμε έτσι ώστε, μπορεί να είναι δύσκολα μέτρα ή δεν ξέρω εγώ τι περίεργα για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος, αλλά έτσι θα προχωρήσουμε για να βγούμε με χρονοδιάγραμμα τότε στις αγορές και μετά σε μια κανονικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα και το μεγάλο λάθος και το μεγάλο, πώς να το πω, είναι έγκλημα των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Στην Κύπρο κάνανε και κούρεμα καταθέσεων, έτσι. Οι πολίτες έχασαν και λεφτά από τους λογαριασμούς τους. Στην Κύπρο, λοιπόν, το λέω και πραγματικά ήμουν συγκλονισμένος. Όταν, λοιπόν, έγινε το κούρεμα καταθέσεων, πήγαν στις τράπεζες οι Κύπροι να πάρουν τα λεφτά τους. Τους έλεγαν, λοιπόν, εκεί οι διευθυντές των τραπεζών ότι δυστυχώς δεν θα πάρετε λεφτά και όχι μόνο αυτό, θα χάσετε το 20% ή το 30%, δεν θυμάμαι πόσο ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων τους. Κάνανε μία διαδήλωση όλοι και όλοι οι Κύπροι, η οποία κράτησε 2 ώρες. Μπροστά από την Κεντρική Τράπεζα εκεί της Κύπρου. 2 ώρες κράτησε και μετά βάλαν το κεφάλι κάτω και είπανε τώρα θα δουλέψουμε για να ανακτήσουμε τα χαμένα. Και να που είναι σε ανάπτυξη Κύπρος και τα ανακτά. Εάν εδώ, αυτά τα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε καμία χρόνια, ηρεμία και καμία πολιτική συνένεση. Αν αυτά τα 7 χρόνια δεν βοήθησαν την κουλτούρα εθνικής συνεννόησης σε ένα ζήτημα που όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εναλλαγής κομμάτων ή σχηματισμών στην εξουσία, αλλά είναι ένα εθνικό ζήτημα. Όχι. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει και ένα πόλεμο. Θέμα επιβίωσης. Εθνικής επιβίωσης. Επιβίωσης. Αναρωτιέμαι από τι μπορείς, πώς μπορείς να αισιοδοξείς. Γιατί θέλω να το φέρω και στα μέτρα της επικαιρότητας, χωρίς να υπολείπεται σε κριτική των 2,5 ετών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για το αν υπάρχει δυνατότητα να αποτυπώσει κάποιος ή να καταλάβει ότι ναι, μπορεί να προηγήθηκαν ό,τι προηγήθηκε, να προηγήθηκε ό,τι προηγήθηκε, αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο που κάποια στιγμή όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ είναι το σημείο 0. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαστε τώρα στο σημείο 0, όπου δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η αβεβαιότητα. Νομίζω ναι. Είμαστε πια στο σημείο της αλήθειας. Τέλος. Εκεί όμως ο καθένας πρέπει να αναλάβει το ρόλο του και την ευθύνη του. Εγώ, αν με ρωτάγατε γιατί είσαι αμοιρά, υπερήφανος για τη βουλευτική σου θετία, τι έχεις κάνει, έκανες και τίποτα. Ξέρετε, θα σας έλεγα. Θα σας έλεγα μεταξύ διαφόρων άλλων ότι υποχρέωσα τη ΔΕΗ όταν παραγγέλνει τα καύσιμά της που χρησιμοποιεί μαζούτ και ντίζελ για τους σταθμούς στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, έτσι, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Υποχρέωσα με παρέμβασή μου πέρσι στον Σταθάκη, τότε ήταν υπουργός, και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να μην προπληρώνει τα καύσιμα. Μιλάμε για περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, αλλά να πληρώνει τα καύσιμα που παραγγέλνει όταν τα παραλαμβάνει. Μέχρι τώρα, επί όλα αυτά τα χρόνια, η ΔΕΗ παρήγγελνε, ξέρω εγώ, τα καύσιμα και τα προπλήρωνε. Έπρεπε να βρεθεί ένας αμοιράς να κάνει φασαρία στη Βουλή για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και μας ανακοίνωσε η ΔΕΗ τις προάλλες ο πρόεδρός της ότι, ξέρετε, από μια τέτοια κίνηση εξοικονομήσαμε το χρόνο 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν ο πιο υπερήφανος Έλληνας. Που με μία μικρή κινησούλα να έκανα τέτοια. Έκανα ένα μικρό αποτέλεσμα. Αλλά για αυτό, τι σας το είπα αυτό, όχι για να κοκορευτώ, αλλά για να σας πω ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο μικρές τέτοιες περιπτώσεις που εάν δουλέψουμε η πολιτική
οι βουλευτές, οι υπουργοί, όσοι ασχολούνται με το δημόσιο διάλογο συγκεντρωμένα, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Και αν είμαι αισιόδοξος με αυτό που με ρωτήσατε να καταλήξω, άκουσα, είχαμε σήμερα το πολιτικό μνημόσυνο στη Βουλή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και άκουσα τον. Ναι. Πριν από μερικές ώρες στη Βουλή, λοιπόν, και άκουσα στην ομιλία του τον κύριο Μητσοτάκη τον Κυριάκο, που είπε το εξής, δεν το ήξερα, μετέφερε μία ρίση του πατέρα του, του συγχωρεμένου Μητσοτάκη, και έλεγε ότι η Ελλάδα, η Ελλάδα εύκολα χαλάει, αλλά εύκολα φτιάχνει επίσης. Και νομίζω ότι μου βάλε σε λόγια κάτι που είχα εγώ στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορούσα να το διατυπώσω. Δεν ήξερα πώς αυτό είναι. Η Ελλάδα εύκολα χαλάει, αλλά και εύκολα φτιάχνει. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Διότι ο Έλληνας είναι ένας δραστήριος άνθρωπος. Του αρέσει η αλλαγή, του αρέσει η πρωτοπορία. Βέβαια, όταν συγχρονίζεται με πολλούς, χάνει τα αντανακλαστικά του. Φοβάμαι. Και νομίζω ότι αν εμπιστευτούμε κυρίως τη νέα γενιά, τους σημερινούς 20, 25 και 30, τότε πιστεύω ότι η συζήτηση που θα κάνουμε θα έχει βρει την απάντησή της. Την ιδανική, ίσως. Εγώ πιστεύω είναι η πιο ρεαλιστική. Δεν θα σας εκπλήξει η ερώτηση. Είναι τετριμένη, γίνεται πολύ συχνά σε στελέχη του κόμματός σας. Η θέση του ποταμιού σε όλο αυτό που συμβαίνει τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ποια είναι, πώς την βλέπετε, πώς θα την ορίζατε? Η θέση, τι εννοείται, η πολιτική θέση του ποταμιού σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις που αναμένονται, σε σχέση με τις αντιπαραθέσεις, σε σχέση... Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς είμαστε, πώς να το πω, η φλόγα των μεταρρυθμίσεων, των καλών μεταρρυθμίσεων. Εμείς μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί η Εσθονία, που είναι μια μικρή χώρα, φτωχή σε σχέση με την Ελλάδα, εδώ και 3 χρόνια πια να έχει μόνο ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και να έχει καταργήσει το χαρτί. Αυτό το ότι εμείς στα δικαστήρια, στη δημόσια διοίκηση, στις συναλλαγές μας, με την εφορία, με το ένα, με το άλλο, γίνονται όλα με χαρτί, είναι ένα τεράστιο κόστος. Δεν μπορεί να το φανταστεί ο πολίτης. Επίσης, μου κάνει εντύπωση και λέω, σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε, στον 21ο αιώνα ή στον 16ο αιώνα? Στη δικαιοσύνη, σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, δεν γίνεται ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Αν δηλαδή ένα πρωτοδικείο θέλει να στείλει μια απόφαση σε ένα άλλο πρωτοδικείο, από την Ξάνθη στην Καβάλα, θα πρέπει να πάει με σφραγίδα, ντάπα ντούπα, πρωτόκολλο, υπάλληλο, χαρτί κτλ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, εμείς είμαστε το κόμμα των μεταρρυθμίσεων, της κοινή λογικής. Δεν μας ενδιαφέρει τα μεγάλα λόγια και οι θεωρίες, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε ψηλοδουλειά σε αυτή τη χώρα, γιατί όπως σας είπα, πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, νιώθετε ισχυρή, για να επανέλθω στο ερώτημα, ίσως με μια ορθότερη διατύπωση, νιώθετε ισχυρή την πολιτική θέση του ποταμιού με αυτές τις ισορροπίες, τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα? Δεν θα χρησιμοποιήσω τις δημοσκοπήσεις για να ενισχύσω το ερώτημα. Εσείς αν το νιώθετε στην πραγματική ζωή, στην κοινωνία, αυτό ως θέση του ποταμιού? Εγώ νιώθω ότι είναι ισχυρό το μήνυμά μας. Ότι αυτά που λέμε, τα λέμε γιατί τα έχουμε ζήσει και έχουμε καταλάβει ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν και προτείνουμε τον τρόπο που θα πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις, να σας πω κάτι, δεν με απασχολούν καθόλου εμένα. Καθόλου. Μη σας πω ότι με έχουν απελευθερώσει, αφού μας δείχνουν ότι είμαστε χαμηλά, να μιλάω ακόμα πιο ελεύθερο. Σε βαθμό πια να μου λένε, όχι, συγκρατήσου όταν βγαίνει στην τηλεόραση και να μην μιλάς τόσο χύμα. Λοιπόν, επίσης δεν τις λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη. Για να βάλω μια συγκεκριμένη. Διότι να βάλω, σκέφτομαι, για να βάλω μια συγκεκριμένη. Ο Τσίπρας τι θα έπρεπε να κάνει? Ο Τσίπρας θα πρέπει να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να παραιτηθεί επειδή οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στο 15%. Όχι, αλλά να βάλω μια. Οι πολίτες. Δεν με ακούτε, ναι, πείτε μου. Να βάλω λίγο μια συγκεκριμένη παγίδα. Εάν ήσασταν πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις εντός της Βουλής, ναι, τι είναι αυτό που δεν θα τα λέγατε θα από αυτά που λέτε? Τα ίδια θα σας έλεγα. Τα ίδια. Αυτό έλειπε. Ακούστε κάτι. Εμένα δεν με πειράζει να γίνω δυσάρεστος. Υπήρχε ένας οργανισμός του ευρύτερου δημοσίου. Σε αυτόν τον οργανισμό, λοιπόν, εγώ ανακάλυψα ότι οι υπάλληλοι έπαιρναν 17 μισθούς το χρόνο, επίδομα κηλικίου, επίδομα γεύματος, επίδομα έγκαιρης προσέλευσης κτλ. Λοιπόν, ο οποίος αυτός ο οργανισμός εδρεύει στην Αθήνα και υπήρχαν κάτι μισθοί που φτάναν τα 7.500 ευρώ στην εποχή της κρίσης, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τι λέμε τώρα?
Όταν το ανακάλυψε αυτό και είδε ότι αυτός ο οργανισμός έπρεπε να είναι στο ενιαίο μισθολόγιο, παρανόμως δεν ήταν στο ενιαίο μισθολόγιο, πάλι έκανα φασαρία στη Βουλή. Μετά από ένα χρόνο, ενάμιση που πήρε στην κυβέρνηση να λύσει το ζήτημα, ανακοίνωσε ο Υπουργός, πάλι ο Σταθάκης έτυχε να είναι, και ανακοίνωσε ότι βεβαίως εντάχθηκε στο ενιαίο μισθολόγιο αυτός ο οργανισμός. Ξέρετε από πότε κρατούσε αυτό το πανηγύρι? Από το 1988. Εκεί λοιπόν σας λέω εγώ ότι αυτό το έκανα όταν το ποσοστά του ποταμιού ήταν πολύ υψηλά και ήμασταν 17 βουλευτές, όχι τώρα που είμαστε 6. Το έκανα διότι εμένα δεν με αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Η ψήφη και η ψηφοθυρία, αυτά συχαίνω με αυτά τα πράγματα. Εγώ κάνω αυτό που με επέλεξα να κάνω. Να κάνω μια δουλειά που να μπορώ να είμαι περήφανος και να το λέω και στην τηλεόραση και στον κύκλο μου και στην οικογένειά μου. Πάντως πιστεύω αυτό. Ότι αυτοί οι 17 υπάλληλοι του φορέα θα δυσκολευτούν να σας ψηφίσουν στις επόμενες. Δεν ήταν 17 υπάλληλοι, 17 μισθοί. Οι υπάλληλοι ήταν καμιά εκατοστή. Α, καμιά εκατοστή, συγγνώμη. Κλείνοντας, ναι. Τι έχετε να πείτε στους συνοδοιπόρους σας, στους συνεργάτες σας, στα στελέχη του ποταμιού, που κυρίως αληθώρησαν προς τα δεξιά τους, μεταφέρθηκαν προς τα δεξιά τους ή σε άλλες περιπτώσεις προς τα λίγο προς τα αριστερά. Ναι. Ναι. Τι θα τους πω? Θα τους πω ότι κρίμα. Χάνετε το καλύτερο. Χάνετε το καλύτερο. Αυτό έχω να τους πω. Το ποδήλατο συνεχίζετε να το έχετε ή μετακινήσετε με βουλευτικό αυτοκίνητο? Δεν πήρα βουλευτικό αυτοκίνητο. Όχι βέβαια. Πηγαίνω στη Βουλή με το ποδήλατο, με τα πόδια, με το μετρό κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και για την κουβέντα που κάναμε. Και καλή εσείς. Συνέχεια και καλή προσπάθεια. Και εσείς κάνετε ποδήλατο, δεν μου είπατε. Συγγνώμη, ποδήλατο εσείς κάνετε? Μόλις προχθές 30 ευρώ στον ποδηλατά βγήκε από το σέρβις. Αλήθεια, καταπληκτικό. Και λεωφορείο. Ωραία. Και λεωφορείο όταν έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Και λεωφορείο. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε. Α, ναι, είναι και αυτό. Είναι λίγο περίεργα τα λεωφορεία. Πότε εργάζονται, πότε όχι. Εγώ, ξέρετε, είμαι κατά το ίμιση, θα έλεγα, Θεσσαλονικιός. Έχω τελειώσει το 27ο γυμνάσιο, κάτω στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα, το 5ο Λύκειο. Έκανα στίβο στον ΠΑΟΚ. Και έχουμε μείνει και 4 χρόνια στην Περαία της Θεσσαλονίκης, όταν ήταν χωριό. Είχα κότες τότε, είχα κατσίκα. Πηγαίναμε στη θάλασσα στην Περαία, που ήταν διαμάντη θάλασσα, και κάναμε μπάνιο. Και το χειμώνα. Τι να σας πω τώρα, η Θεσσαλονίκη μου λέτε, την ξέρω, την αγαπάω και είναι δεύτερη πατρίδα.